και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Τις ιατρικές συναντήσεις που από φέτος θα τις βλέπετε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Έχουμε κλείσει συμφωνίες με όλα τα μεγάλα τοπικά κανάλια σε όλη την Ελλάδα για να μπορεί ο κάθε Έλληνας να παρακολουθεί αυτή την εκπομπή πλέον, να ενημερώνεται ιατρικά. Πριν ξεκινήσω να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο που έχω σε αυτή την πρώτη εκπομπή, θα ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια. Βλέπετε εδώ πάνω από εμάς, πάνω από μένα και τον γιατρό, τα κανάλια πλέον που αναμεταδίδουν τις ιατρικές συναντήσεις, τις μέρες και τις ώρες. Από κάτω βλέπετε το crawl. Το crawl που σας είχα ενημερώσει και πέρυσι, ότι είναι οι γιατροί που έχουν φροντίσει να συμμετέχουν σε αυτήν την εκπομπή ενημερώνοντας για διάφορα θέματα. Να ενημερώνουν τους τηλεθεατές των ιατρικών συναντήσεων. Αυτά λοιπόν για κάποιες διευκρινήσεις. Να σας παρουσιάσω άμεσα τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπαλάμπρος, με ευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Και δώστε σημασία σε αυτό που θα πω. Είναι ο γιατρός που φιλοξενώ σήμερα, έχει εργαστεί για πάνω από 10 χρόνια στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας σαν με ευτήρας γυναικολόγος και εξειδικεύτηκε στην ενδοσκοπική χειρουργική, στην κολποσκόπηση και στην εμμηνόπαυση. Όλα αυτά αφού φυσικά τελείωσε εδώ το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και έκανε την ειδίκευσή του για 4 χρόνια σαν με ευτήρας γυναικολόγος. Κύριε Παπαλάμπρο, να σας καλησπερίσω. Να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ σε αυτή την πρώτη εκπομπή μαζί μας, να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με τους τηλεθεατές μας. Εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, με τιμάτη ιδιαίτερος ομολογουμένος. Θα ήθελα, δεν ξέρω, να αρχίσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με κάποια θέματα που θεωρείτε ότι είναι του άμεσου ενδιαφέροντος. Θα τα πούμε που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, οι επιλογές που έχουμε κάνει. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα, θα μιλήσουμε για τις λοιμώξεις, θα μιλήσουμε για εμμηνόπαυση, θα μιλήσουμε για κύστες, ενδοσκοπήσεις, για εινομιώματα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε εδώ με τον κύριο Παπαλάμπρο. Πριν ξεκινήσω, κύριε Παπαλάμπρο, έτσι, ξεκινήσουμε κάπως λαφριά την κουβέντα μας. 10 χρόνια στο εξωτερικό, έναν γιατρό, τι τον κάνει να επιστρέψει στην Ελλάδα? Από τη στιγμή που παίρνουμε σαν δεδομένο ότι έρχεται εργαστή στα μεγαλύτερα νοσοκομεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι, ήμουν στο Πανεπιστημιακό του Λούισαν, στο King's College Hospital, στο Royal Free Hospital του Λονδίνου και σε πολλά άλλα μεγάλα. Έχω κάνει 3 εξειδικεύσεις έτσι πάνω στην ειδικότητα, ενώ είχα 4,5 χρόνια ειδικότητα ήδη εδώ στην Ελλάδα. Τώρα βγήκα έξω γιατί ήθελα να πάρω μία παραπάνω εμπειρία. Βγήκα στην αρχή για 2-3 χρόνια. Μετά όμως το ένα έφερε το άλλο, είδα ότι πραγματικά μου τέριαζε το στυλ της γνώσης, έτσι όπως την παρήχαν οι Άγγλοι. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας, ξέρετε. Προσέχουν πάρα πολύ τους ασθενείς τους, αλλά και τους γιατρούς τους. Ο γιατρός, νομίζω, είναι σε μια πάρα πολύ καλή θέση όσο αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ ήρθα γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη νοσταλγία για τη χώρα και ταυτόχρονα, τώρα είναι λίγο προσωπικό αυτό, ήρθα για το παιδί μου γιατί η κόρη μου είχε φύγει πριν κάποια χρόνια από το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θεώρησα ότι ήταν πιο σωστό να είμαι στην Ελλάδα από το να είμαι στην Αγγλία. Τώρα στις μέρες μας που φεύγουν τα παιδιά, νομίζω πολλά από αυτά δεν θα ξαναγυρίσουν. Είναι κάτι που το ζούμε νομίζω πια καθημερινά όλοι. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, ας ξετυλίξουμε ένα-ένα πλέον τα κομμάτια της κουβέντας μας, κύριε Παπαλάμπρο. Βεβαίως. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να ρωτήσω, πάνω το κομμάτι το λοιμώξιο. Υπάρχουν κρυφές λοιμώξεις? Ή να το θέσω διαφορετικά, αυτό που λέμε σιωπηλές λοιμώξεις που απασχολούν τα σημερινά ζευγάρια. Λοιμώξεις που δεν φαίνονται ενδεχομένως για γυμνού οφθαλμού. Είναι πολύ ωραία λέξη σιωπηλές, γιατί πραγματικά είναι λοιμώξεις που μπορεί να τις κολλήσουμε, τώρα μιλάμε σεξουαλικά, να τις κολλήσει το ζευγάρι ο ένας τον άλλο και να μην δώσουν συμπτώματα. Όλοι γνωρίζουμε το AIDS, τον HIV ιό. Έχει αναλυθεί πλήρως τις προηγούμενες δεκαετίες, γι' αυτό και το προσπερνώ. Στις μέρες μας έτσι είναι πιο ζωντανά θέματα το κομμάτι του HPV ιού. Και τώρα, τελευταία δεκαετία, το ξέραμε από παλιότερα βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη έμφαση στα χλαμίδια. Και τα δύο είναι καλοήθεις παθήσεις, αλλά και τα δύο πρέπει να προσπαθήσουμε να τα θεραπεύσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Να τα πάρουμε λίγο ξεχωριστά, ένα, όσο μπορούμε πιο συνοπτικά να τα
Εξελίξουμε λίγο. Σε ό,τι αφορά τα χλαμίδια, λίγο. Πολύ πάμε στον HPV. Πολύ θέλω να τον αναπτύξουμε λίγο παραπάνω. Τι είναι, πώς μπορεί να τα κολλήσει κάποιος. Ωραία, τότε να. Και αν υπάρχει θεραπεία, έτσι. Ωραία. Καταρχάς, αυτά τα δύο που είπαμε, το HPV και τα χλαμίδια, είναι διαφορετικά. Ναι. Ο HPV είναι ιός, τα χλαμίδια είναι μικρόβιο. Ναι. Τα μικρόβια συνήθως αναπτύσσονται έξω από τα κύτταρα. Οι ιοί αναπτύσσονται μέσα στα κύτταρα. Εδώ να πούμε λοιπόν κάτι. Παρόλο που τα χλαμίδια είναι μικρόβια, αναπτύσσονται και αυτά σαν ιοί μέσα στα κύτταρα. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη η θεραπεία τους. Έτσι. Λοιπόν, τα χλαμίδια. Τα χλαμίδια μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή. Προσβάλλουν σαφώς τα γενετικά όργανα. Μπορεί να προσβάλλουν το ρουπιτικό μας. Γι' αυτό να κάνουμε και κάποια συμπτώματα όπως είναι τσουξίματα, στην ουρήθρα, κατά την ούρηση, έπειξη προσόριζα, θέλουμε να πηγαίνουμε να ουρούμε, συχνότητα, μεγάλη συχνότητα για να ουρήσουμε, πόνος κάτω βαθιά στη λεκάνη και άλλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πολλές φορές, ειδικά στη γυναίκα, 80% των περιπτώσεων περνούν απαρατήρητα. Δημιουργούν κάποια παραπάνω υγρά, τα οποία διαρκούν για λίγες μέρες. Η γυναίκα δεν δίνει συνήθως κάποια παραπάνω προσοχή, βλέπει ότι σταματούν και τα συμπτώματα και βεβαίως δεν προσέρχεται στο γιατρό για εξέταση. Mm. Στον άντρα τα πράγματα είναι 50-50, 50-50. Δηλαδή 50% των αντρών δεν έχουν κανένα σύμπτωμα ή λίγο έκρημα από την ουρήθρα και όταν δουν ότι αυτό υποχωρεί και ειδικά με το σημερινό τρόπο ζωής δεν προφταίνουν και δεν ασχολούνται πια για να πάνε στον ουρολόγο. Mm. Όμως το χλαμίδιο έχει περάσει στο σώμα μας και αρχίζει σιγά σιγά την ανωδική, την πορεία του προς τα μέσα και δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Στη γυναίκα θα ανέβει στον τράχυλο της μήτρας, στη μήτρα, στις σάλπιγγες, όπου δημιουργεί συμφύσεις και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολο το να μείνει η γυναίκα έγκυος. Στον άντρα, διαμέσου της ουρήθρας, κατεβαίνει, φτάνει στον προστάτη, κάνει τη λεγόμενη προστατίτιδα, μπορεί να φτάσει στους όρχες, να κάνει ορχιοεπιδημίτιδα, μια κατάσταση δηλαδή που είναι εξαιρετικά επώδυνη, δεν μπορεί ο άντρας που έχει τέτοιο πρόβλημα και είναι σε έξαρση να βάλει ούτε εσώρουχο. Πρέπει να μπει σε νοσοκομείο πολλές φορές, να πάρει έντονα παυσίπονα, δυνατά παυσίπονα, συγγνώμη, και να κάνει και αντιβιωτική θεραπεία. Εάν περάσει απαρατήρητο, αυτό θα κάνει τη δουλειά του, δηλαδή θα κάνει ας πούμε προστατίτιδα. Και όταν θα προσπαθήσει ο συγκεκριμένος άντρας να έχει παιδί, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη σύλληψη του παιδιού του. Έτσι. Στη γυναίκα λοιπόν και στον άντρα έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα με τα χλαμίδια, καθώς επίσης και στο νεογνό. Όταν μια γυναίκα γεννήσει ένα παιδί και είχε χλαμιδιακή λίμωξη, το νεογνό, το νεογέννητο, όταν ακόμα περνάει από το κανάλι της μαμάς το γενετικό, από τον κόλπο, ο οποίος έχει χλαμίδια, προσβάλλει τα μάτια του παιδιού με φοβερές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού, αν δεν θεραπευτεί. Και μπορεί να προσβάλλει και άλλα όργανα, τώρα νομίζω δεν είναι επί του παρόντος, να κάνει το σύνδρομο Ράιτερ, δηλαδή να προσβάλλει τα μάτια, κάποιες αρθρώσεις, να υπάρχει και ουρυθρίτιδα, τσουξίματα κατά την ούρηση δηλαδή, και διάφορα άλλα. Το σίγουρο είναι, όταν έχουμε αλλαγή συντρόφων, είτε συχνά γιατί αυτή είναι η σεξουαλική μας πρακτική ή αυτή η ψυχολογική μας διάθεση, είτε αλλάξαμε πολύ πρόσφατα σύντροφο ή δεν είμαστε σίγουροι για το τι γίνεται, καλό είναι να εξεταστούμε από τον αντίστοιχο γιατρό. Δηλαδή, ο βασικός παράγοντας στα χλαμίδια, ναι, θα πρέπει να μας οδηγήσει στο γυναικολόγο ή τον άντρα αντίστοιχα στην αντίστοιχη ειδικότητα, είναι το τσούξιμο. Ναι, αν κάνει σύμπτωμα. Αν δεν κάνει σύμπτωμα, ναι. Αν κάνει σύμπτωμα, ναι, συνήθως χτυπάει το ουροποιητικό. Οπότε θα έχουμε κάποια τσουξίματα, συχνότητα μεγαλύτερη, το να πηγαίνουμε στην τουαλέτα, να θέλουμε να ορίσουμε να βγαίνουν κάποιες σταγονίτσες. Συχνοουρία δηλαδή. Όπως όταν έχουμε ακριβώς σε μία ουρυθρίτιδα ή κυστίτιδα, έτσι. Κάνει τέτοια συμπτώματα, πόνο κάτω στην πίελο, αυξημένες εκκρίσεις όσο αφορά τη γυναίκα, βγαίνει ένα ειδικό υγρό, εάν πιέσει το μόριο ο άντρας που έχει κολλήσει πρόσφατα τα χλαμίδια, βγαίνει κάποιο ειδικό υγρό, το οποίο όπως σας είπα πολλές φορές σταματούν σαν συμπτώματα και έτσι δεν πηγαίνει ο άντρας ή η γυναίκα στο να εξεταστούν στους αντίστοιχους γιατρούς. Μάλιστα. Οπότε κρατάω το σημαντικό που είπατε, ότι αν δεν θεραπευτεί, δεν προληφθεί, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στο να τεκνοποιήσει. Βεβαίως, δηλαδή, πολύ μεγάλα προβλήματα εκεί, δεν τα θέλουμε. Mm. Γι' αυτό όταν αλλάζουμε συντρόφους, καλό είναι να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας. Mm. Δεν είναι κακό η αλλαγή συντρόφων, γιατί όλοι προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο, τον καλύτερο, έτσι.
δεν θα δώσω ένα ψεύτικο ηθικό μήνυμα εδώ. Όλοι πάμε για τον καλύτερο. Έτσι. Αυτό που μας κάνει μας πάει καλύτερα, αλλά αυτό είναι, έχει κινδύνους. Οπότε, έτσι, καλό είναι να εξεταζόμαστε. Ωραία. Να προχωρήσουμε στον HPV που αναφέρατε. Είναι τα γνωστά κονδυλώματα, έτσι. Είναι τα κονδυλώματα και οι δυσπλασίες. Δεν είναι μόνο δυσπλασίες. Κονδυλώματα. Κονδυλώματα και δυσπλασίες. Ωραία. Πείτε μας λοιπόν κάποια πραγματάκια για αυτό τον ιό και τι τον προκαλεί. Ακούστε, ο ιός υπάρχει στη φύση, έτσι. Υπάρχουν 120 σιερότυποι. Από αυτούς οι δύο κάνουν κονδυλώματα. Τα νούμερα αυτά έχουν ένα ρυθμό, έχουν ένα όνομα. Το όνομά τους είναι αριθμητικό, είναι ο 6 και ο 11. Ο 6 και ο 11 λοιπόν, HPV ιός, εάν τον κολλήσουμε θα μας κάνει κονδυλώματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τύποι. Οι περισσότεροι έρχονται και φεύγουν. Το σώμα κάνει μια πάρα πολύ καλή άμυνα και τελικά μπορεί να λύσει το πρόβλημα από μόνο του. Όμως υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, είναι στον αριθμό γύρω στους 15, όπως είναι οι πιο κύριοι, ο 16 και ο 18, σήμερα μιλάμε και για τον 33 περισσότερο και για κάποιους άλλους, οι οποίοι όταν μπουν στο σώμα μας μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα που λέγονται δυσπλασίες. Γιατί αναφέρω αυτή τη δύσκολη λέξη της δυσπλασίας? Γιατί η δυσπλασία, εάν την αφήσουμε, πραγματικά και το σώμα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, μετά από την πάροδο κάποιων χρόνων μπορεί να μας κάνει ακόμα και καρκίνο σε κάποια όργανα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Οι τρόποι μετάδοσης είναι καθαρά για όλους τους τύπους? Είναι το σεξουαλικό? Ναι, εδώ πέρα θα λέγαμε για τον HPV ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι μετάδοσης. Μεγαλύτερη συχνότητα είναι σεξουαλική επαφή. Αυτό είναι δεδομένο. Με τη σεξουαλική επαφή ο ένας σύντροφος κολλάει τον άλλο. Γι' αυτό και λέγονται αφροδίσια ή σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Είπα πριν, από τη μητέρα στο έμβριο, όσον αφορά τα χλαμίδια. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τον HPV, όσον αφορά ειδικά τα κονδυλώματα. Μπορεί να μεταδοθεί με δερματική επαφή, έτσι. Το να έρθει σε επαφή το δέρμα του ενός με το δέρμα του άλλου, χωρίς να σημαίνει σόνι και ντε σεξουαλική επαφή. Λόγω του ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι τρόποι μετάδοσης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όμως ακρογωνίως λίθος της μετάδοσης είναι η σεξουαλική επαφή. Αυτό μην το ξεχνάμε. Συγγνώμη, γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση που ενδεχομένως πιθανόν έχει ενδιαφέρον. Αναφέρατε με δερματική επαφή. Ναι. Που σημαίνει το προφυλακτικό δεν μας προφυλάσσει απόλυτα? Ναι, είναι γιατί εννοείται πιάνεις, έχεις δερματική επαφή, έτσι, κάτι θα... Ναι, τι συμβαίνει? Η ερώτηση είναι εξαιρετική. Το προφυλακτικό μας προφυλάσσει 70% και όχι 100%. Ναι. Τώρα, κάποιος που θα βάλει το προφυλακτικό μπορεί να έχει η σύντροφός του πρόβλημα και να έχει έρθει σε επαφή με τα υγρά της πριν βάλει το προφυλακτικό. Μάλιστα. Ήδη μεταφέρει τον ιό. Μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με το δικό του μόριο, ο οποίος έχει το πρόβλημα, ανοίγοντας το προφυλακτικό το μεταδίδει έμεσα, με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε ένα περιστατικό, νομίζω έγινε το 2010, ναι, αν το 8 και το 10 περιγράφηκε, σαν παγκόσμια ανακοίνωση, όπου κάποιος άντρας το μετέδωσε ο ίδιος στον εαυτό του. Ήρθε σε επαφή με μία σύντροφο, αυτό έγινε στην Αγγλία, το one night stand, έτσι, μία επαφή το βράδυ και μετά δεν την ξαναείδε. Η συγκεκριμένη είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα, είχε τον τύπο 16, χρησιμοποίησε προφυλακτικό, του είχαν πάρει ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, πήγε μετά τη σεξουαλική επαφή, άνοιξε το ψυγείο αφού έβγαλε το προφυλακτικό κτλ. Για να φάει. Τα υγρά που υπήρχαν στο χέρι του, τη συγκεκριμένη κοπέλα που είχαν και τον ιό, μεταδοθήκαν στο στόμα του από αυτόν τον ίδιο. Είναι περιστατικό που είχε, νομίζω, έτσι τότε προξενήσει πολύ εντύπωση. Συγγνώμη, αναφέρατε το σώμα. Δηλαδή, τι προκαλεί, γιατί γνωρίζω μέχρι τώρα, έτσι, ότι τα συμπτώματα παρουσιάζονται στη γυναίκα από τα γεννητικά της όργανα. Μπορεί να παρουσιαστούν και στο στόμα. Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για HPV, μιλάμε για τα γεννητικά όργανα, μιλάμε για την περιοχή του προοκτού. Ωραία. Έτσι, ανάλογα με τις επαφές που έχει το ζευγάρι, μιλάμε όμως και για την περιοχή του στόματος. Και όταν λέμε στόμα, εννοούμε στοματοφάρικα. Εδώ να σας πω ότι δεν είναι μόνο ότι τα κονδυλώματα μπορούν να αναπτυχθούν στο στόμα, που αυτό γίνεται και το έχουμε δει, είναι βέβαια πιο σπάνιο, αλλά γίνεται, όσο ότι εάν είναι κάποιος άτυχος και κολλήσει στο στόμα τον τύπο των 16, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα μετά από καιρό να κάνει καρκίνο στόματος. Να ξέρετε ότι το 40% ή μέχρι και το 40% των καρκίνων του στοματοφάρυγγα οφείλεται από μόνο του στον ιό 16, χωρίς δηλαδή να συνυπολογίζουμε
άλλες καταστάσεις που κάνουν καρκίνο στο στοματοφάρικο, όπως είναι η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, η κατανάλωση καπνού κτλ. Μόνος του, από μόνος του ο παράγοντας, ο HPV16, μπορεί να κάνει, να είναι υπεύθυνος για το μέχρι και 40% των καρκίνων του στοματοφάρικα. Πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτό είναι πιθανό και να ξέρουμε να προφυλαχθούμε. Αυτά που μας λέτε είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Και επειδή είναι σοβαρά, θέλω να είμαστε και αρκετά χρηστικοί. Πάμε στα μέτρα προφύλαξης, έτσι, για να μην φτάσει το πράγμα στο προχώρητο κάποια στιγμή. Έτσι. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει η γυναίκα, τι ο άντρας, πώς θα προφυλαχτεί. Υπάρχει μέθος προφύλαξης, υπάρχει κάποιο εμβόλιο, πρέπει με τι συμπτώματα να φτάσει στο γιατρό, στο γυναικολόγο. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως είπαμε πριν, και ευχαριστώ για την ερώτηση, ο HPV είναι ένας ασυμπτωματικός ιός. Η λίμωξη δεν αφήνει συμπτώματα, δεν έχει τσουξίματα, δεν έχει πόνους, δεν έχει αιμορραγίες, δεν έχει τίποτα. Ναι. Τουλάχιστον ως ένα σημείο. Οπότε είναι, επαφίεται στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Αν κάποιος αλλάζει συχνά συντρόφους και είναι ένας άντρας, πρέπει κάποια στιγμή να δει τον ουρολόγο ή ανδρολόγο να του κάνει κάποιες εξετάσεις, γιατί αυτό καταρχάς είναι χρήσιμο για τον ίδιο. Εάν μια γυναίκα που ξέρουμε καλά ότι ο HPV χτυπάει τον τράχυλο της μήτρας σε άπειρες περιπτώσεις, δεν πηγαίνει για να κάνει τακτικά το τεστ Παπα-Νικολάου ή να κάνει την κολποσκόπησή της, ειδικά αν έχει νέους συντρόφους ή έχει αλλάξει πρόσφατα σύντροφο, αυξάνει την πιθανότητα στο να έρθει με τον ιό και, σε επαφή με τον ιό, με συγχωρείτε, και να μην το ξέρει. Και πόσο μάλλον τώρα σε άλλες περιοχές, όπως είναι η περιοχή του στόματος που είπαμε πριν, και στην οποία η διάγνωση μπαίνει και πολύ δύσκολα. Διότι όσο αφορά τον τράχυλο, βλέπετε και στις εικόνες έτσι πως είναι το κολποσκόπιο, ναι, και το εικόνες, και εικόνες εδώ. Όσο αφορά τον 16 το στόμα, δεν έχουμε τρόπο, εκτός αν πούμε ότι τώρα τελευταίο χρόνο, τελευταία 2 χρόνια το πολύ, κάνουμε αυτά τα μπουκώματα με το ειδικό υγρό και το ξέπλυμα αυτών των μπουκωμάτων του στόματος, σαν αυτά που μας έδινε ο δοντίατρος, έτσι. Μόνο που έχουν διαφορετικό υλικό, τα στέλνουμε στον ειδικό μικροβιολόγο που ξέρει να δει και να κάνει ανάλυση, να δει αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στο στόμα μας. Δεν μπορούμε να το δούμε οπτικά. Δεν γίνεται κολποσκόπηση στο στόμα. Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Κύριε Παπαλάβρο, επειδή είστε γυναικολόγος με πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα κονδυλώματα στο στόμα, θέλω να μας πείτε ξεκάθαρα, υπάρχει θεραπεία? Ναι, αν μιλήσουμε για κονδυλώματα, τα κονδυλώματα έτσι όπως είναι αυτές οι εξωφυτικές βλάβες, ναι, αυτό που βλέπουμε με το μάτι, ναι, που μπορεί να είναι από σπυράκι σαν πολύ πολύ μικρά κουνουπίδια, έτσι, ναι, ανθοκραβοειδείς βλάβες λέγονται στην ιατρική, αυτά έχουν περίεργα ονόματα, ξέρετε. Ωραία. Αν έχουμε τέτοιες βλάβες, τις βλέπουμε, θα έρθει ο ασθενής, θα πάει στο γιατρό, θα μπει η διάγνωση και θεραπεύονται, καταστρέφονται. Εάν όμως είναι ο HPV16 που κάνει δυσπλασία, δεν κάνει κονδύλωμα, αυτό θέλει ειδική διάγνωση. Δηλαδή θέλει το μπούκωμα που είπαμε όσο αφορά το στόμα, το ξέπλυμα αυτό, να το πάρουμε και να το αναλύσουμε για να βρούμε αν υπάρχει το DNA του συγκεκριμένου ιού. Οπότε για να καθησυχάσουμε τον κόσμο, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει δυνατότητα θεραπείας. Υπάρχει καταρχάς η δυνατότητα να το δούμε και μετά, αν υπάρξει πρόβλημα, να το βγάλουμε. Αν γίνει κάτι στον τράχυλο, όπως είδατε και στην εικόνα με το κολποσκόπιο, ναι, βλέπουμε που είναι το πρόβλημα και αν είναι σοβαρή δυσπλασία, αφαιρούμε τη δυσπλασία. Οπότε μετά με παρακολουθήσεις ξέρουμε ότι η γυναίκα αυτή έχει μειώσει ίσως κάποιες φορές και στο 100% στο να ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα αυτό. Έτσι, το θεραπεύουμε πλήρως. Ωραία. Από τη στιγμή που θα γίνει θεραπεία, ναι, τα κονδυλώματα, ο HPV, ναι, φεύγει για πάντα ή υπάρχει πιθανότητα επανεμφάνισης? Κοιτάξτε τώρα, παλιότερα λέγαμε ότι το αφαιρούμε και όταν μιλάμε για δυσπλασίες την αφαιρούμε και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όμως τώρα νεότερα δεδομένα λένε στις δυσπλασίες καθαρά να επανελέγχουμε το συγκεκριμένο άτομο που έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επανεμφανιστεί. Όσο αφορά τα κονδυλώματα, όταν κάνουμε τη θεραπεία, η θεραπεία γίνεται εξωτερικά είτε με ειδικές κρέμες είτε με διαθερμία, δηλαδή τα καίμε θερμικά, τα εξαχνίζουμε. Όταν τα καταστρέφουμε λοιπόν, υπάρχει μια πιθανότητα να βγουν όχι τα ίδια όσο κάποια άλλα που αργήσαν να βγουν. Είναι σαν σπόρια που φυτεύονται, έτσι, τα οποία θα βγουν άλλα σε άλλο χρονικό διάστημα.
Οπότε μπορεί να χρειαστεί κάποιος να κάνει δεύτερη ή τρίτη φορά θεραπεία. Αλλά όταν τα θεραπεύσεις και κάψεις όλες τις αιστείες, λογικά με τα κονδυλώματα δεν έχεις πρόβλημα, εκτός και ξανακολλήσεις. Έτσι. Οπότε, μια γυναίκα υπάρχει πιθανότητα να μην παρουσιάσει συμπτώματα καθόλου σε ό,τι αφορά τον HPV ή ακόμη και να έχει έναν σύντροφο να μην παρουσιάσει σύμπτωμα και με έναν καινούριο σύντροφο να παρουσιάσει τα κονδυλώματα. Το λέω γιατί το λέω αυτό, θα το πω έτσι απλά λαϊκά. Επειδή οι καιροί που ζούμε είναι πονηροί, όλοι είμαστε καχύποπτοι. Έτσι. Πόσα ζευγάρια ξέρουμε που μπορεί να εμφανίσει κονδυλώμα και σου πει πήγες με μία άλλη, καταλαβαίνετε, άλλαξε σύντροφο και ούτω καθεξής αυτές τις ιστορίες. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Βεβαίως και υπάρχει. Και ειδικά αν το χρονικό διάστημα της επαφής του ενός συντρόφου με τον άλλο είναι λιγότερο του έτους. Γιατί έχουν χρόνο υπόασης και μέχρι ένα έτος. Άρα μπορεί να τα θεραπεύεις, βλέπεις ότι για 2-3-4 μήνες δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν δεν παρέλθει ένα έτος, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι το έχεις θεραπεύσει. Τώρα λένε 12 με 15 μήνες έτσι κάποιες εργασίες. Βεβαίως, αν σε ενδιάμεσα υπάρξει ένας άλλος σύντροφος, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιος ήταν που είχε το πρόβλημα. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε εκεί είναι καλό να ενημερωθούν όλοι ότι πρέπει να εξεταστούν. Αυτό είναι το σωστό. Οπότε και τα ζευγάρια να μην προτρέχουν να βγάλουν συμπεράσματα. Είναι λάθος, έτσι. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Λοιπόν, είπαμε η πρόληψη είναι με εμβόλιο κυρίως. Βεβαίως, η πρόληψη το 100% θα λέγαμε των συγκεκριμένων τύπων είναι το εμβόλιο. Δίνουμε τον Gardasil, έχει 4 τύπους, πιάνει τα κονδυλώματα, τον 6 και τον 11 και τις δυσπλασίες παύλα καρκίνους, τον 16 και τον 18 που είναι οι πολύ δυνατοί, οι συχνοί τύποι και οι πολύ που έχουμε μεγάλες πιθανότητες, δηλαδή να έχουμε πρόβλημα μεγάλης δυσπλασίας και τελικά καρκίνου. Μια γυναίκα που έχει κάνει το εμβόλιο, το HPV, πρέπει να νιώθει απόλυτα ασφαλής? Και να συμπληρώσω λίγο το ερώτημα, αν υπάρχουν ερώτηση. Και παρενέργειες. Μπράβο. Έτσι, με το εμβόλιο. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ξεκινώ από την πρώτη. Ωραία. Από το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι ασφαλής, ειδικά στις δυσπλασίες, διότι πιάνει μόνο τον 16 και τον 18. Δυσπλασίες όμως κάνουν άλλοι 13 τύποι. Κάνει ο 33, ο 35, 45, 53. Είναι διάφοροι τύποι HPV που μπορεί να κάνουν το ίδιο πρόβλημα σαν τον 16 και τον 18 που πιάνει μόνο το εμβόλιο. Μάλιστα. Άρα το εμβόλιο σε καλύπτει στο 70% των καρκίνων, έτσι, λόγω του ότι πιάνει τον 16 και τον 18, όχι στο 100%. Ωραία. Και μια και το αναφέρετε, να το ξέρει ο κόσμος από εδώ, να πούμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Συγγνώμη να σας διακόψα. Το ένα είναι ότι ο εμβολιασμός γινόταν στην Ελλάδα μόνο για τις κοπέλες δωρεάν μέχρι και το 26ο έτος της ηλικίας τους. Τώρα νομίζω με τη νέα χρονιά από το 2017 θα γίνεται μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας των κοριτσιών. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να το πληρώνουν από την τσέπη τους. Στα αγόρια δυστυχώς το εμβόλιο δεν γίνεται στην Ελλάδα. Το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Γίνεται στην Αμερική, γίνεται στην Αυστραλία, στην Αγγλία, νομίζω Γερμανία. Και γιατί, εδώ, γιατί, Κορέα, εδώ, γιατί δεν το έχουμε? Είναι λίγες χώρες που το έχουν βάλει στον αντρικό πληθυσμό, που νομίζω είναι το σωστό. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οικονομικά θέματα ή ακόμα δεν το έχει υιοθετήσει όλη η ανθρωπότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστό γιατί προστατεύει και τον άντρα, έτσι κακά τα ψέματα. Σας είπα, ας πούμε, για τον καρκίνο του στόματος, έτσι για τον 16. Αυτό θα προστάτευε όλους τους άντρες από το συγκεκριμένο ιό. Τώρα θα βγει και κάτι άλλο να σας ανακοινώσω, το ενεαδύναμο εμβόλιο. Δηλαδή δεν θα πιάνει μόνο τους 4 τύπους, θα πιάνει 9 τύπους. Και το περιμένουμε τώρα πότε θα βγει στην αγορά, γιατί σαφώς θα το προτιμούμε από το τωρινό. Αυτό θα έρθει στην Ελλάδα? Φαντάζομαι πως ναι. Αυτό πραγματικά προστατεύει, όπως και το συγκεκριμένο που δίνουμε προστατεύει. Τώρα, στο θέμα των παρενεργειών που είπατε. Οτιδήποτε και αν πάρουμε, ξέρουμε ότι γίνεται, μπορεί να υπάρξει κάποια παρενέργεια. Έχει γίνει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια δόσεις αυτού του εμβολίου, τώρα μπορεί να είναι 120 εκατομμύρια. Οι παρενέργειες που υπήρξαν ήταν ελαχιστότατες σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και δεν επαναλήφθηκαν. Οπότε θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα πολύ ασφαλές εμβόλιο. Αν κάποιος γιατρός δεν τον δίνει ή λέει ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αποδεικνύει τη γνώμη του, να μιλάει με γεγονότα
και όχι με τα δικά του πιστεύω. Έτσι, το τεκμηριώνει, λογικό είναι αυτό. Βεβαίως, το εμβόλιο σώζει. Αν κάνει λίγο κοκκινίλα στο σημείο που κάνουμε την ένεση ή κάτι άλλο, είναι τελείως τοπικό και δεν μας ανησυχεί. Ωραία. Κύριε Παπαλάμπρο, πάμε για τον HPV. 2-3 ερωτήματα ακόμη για να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Μας πιέζει ο χρόνος. Αν το test PAP εξασφαλίσει 100%, θέλω να μου πείτε. Όχι, είναι μέχρι 70-80% και πάντα πρέπει να έχει γίνει άρτια λήψη και να έχουμε και ένα πολύ καλό κυταρολόγο. 100% όχι. Η χρήση προφυλακτικού προστατεύει απόλυτα. 70% η χρήση προφυλακτικού, όχι 100% για τους λόγους που προείπαμε. Καλό είναι πάντα να το χρησιμοποιούμε. Λόγω της δερματικής επαφής που αναφέραμε. Και της δερματικής επαφής, βέβαια. Όταν θα παίξει το ζευγάρι στην αρχή, θα έρθει σε επαφή ο ένας με τα υγρά του άλλου. Δηλαδή, ωραία. Υπάρχουν θέματα. Μπορεί μια γυναίκα με κονδυλώματα να παρουσιάσει καρκίνο? Όχι, τα κονδυλώματα δεν παρουσιάζουν καρκίνο. Έτσι, είναι μια καλοήθης δηλαδή. Το κάπνισμα μειώνει τις πιθανότητες καταπολέμησης του ιού? Παλιότερα λέγαμε ότι κατά 5% ευθυνόταν το κάπνισμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αυτό έχει πέσει τώρα κάτω από το 0,5%. Και ίσως σε λίγο να μην το λέμε καν. Να μην το αναφέρουμε καν, συγγνώμη. Αυτό που είναι βασικό είναι ότι το κάπνισμα μειώνει την άμυνα του οργανισμού. Και έτσι πολλοί εξηγούν ότι σε γυναίκες που καπνίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα δεν απαντάει καλά. Και θέλω να μου πείτε αν μπορεί ο συγκεκριμένος ιός να δημιουργήσει προβλήματα στη γονιμότητα ή στην εγκυμοσύνη της γυναίκας. Και να συμπληρώσω το ερώτημα για να απαντήσετε συνολικά, αν υπάρχει πιθανότητα τα κονδυλώματα να προσβάλλουν το έμβριο. Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Ο HPV σαν HPV δεν προσβάλλει το έμβριο. Τη γυναίκα όμως που είναι έγκυος και ειδικά αν έχει μεγάλη δυσπλασία, είναι μια ολόκληρη, πολύ σοβαρή κατάσταση, μεγάλο θέμα. Πρέπει να είναι σε πολύ στενή επαφή με τον γιατρό της, ειδικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για να δει τι ακριβώς γίνεται με τον τράχυλό της σε συχνά διαστήματα. Αυτό είναι το ένα. Όσο αφορά τα κονδυλώματα, αυτόν τον ειδικό τύπο HPV, έτσι, τα κονδυλώματα. Η γυναίκα που έχει ενεργά κονδυλώματα μέσα στον κόλπο, εάν κάνει φυσιολογικό το και το παιδί περάσει μέσα από τον κόλπο, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το παιδί που θα γίνει σε λίγο νεογνώτα γεννηθεί, να τα κολλήσει στο λάρικά του. Αυτό σημαίνει ότι αυτά πολλαπλασιάζονται, μεγαλώνουν και του δημιουργούν πνιγμό. Άρα. Άρα θα πρέπει να θεραπευτεί στον αμέσως επόμενο χρόνο. Πάμε σε μία μικρή διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά επανερχόμαστε εδώ με τον κύριο Παπαλάμπρο, γιατί θέλω να τον ρωτήσω, θα ξετυλίξουμε τα κομμάτια της εμμηνόπαυσης, για τα συνήθη προβλήματα της μήτρας και των οθικών θα μιλήσουμε, για εινομοιώματα. Η πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Παπαλάμπρο σε ελάχιστα λεπτά συνεχίζεται. Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι ο απόψινός μας καλεσμένος στην πρώτη αυτή εκπομπή των ιατρικών συναντήσεων για τη νέα σεζόν είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπαλάμπρος, μαιευτήρας, χειρουργός, γυναικολόγος. Κύριε Παπαλάμπρο, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι των λοιμόξεων, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι χρήσιμο. Νομίζω θα πρέπει να ακουστεί. Νομίζω αυτό, ότι απλά πηγαίνουμε στον γιατρό όταν αλλάζουμε συντρόφους, προσέχουμε με τι συντρόφους όσο μπορούμε. Ερχόμαστε σε επαφή, χρήση προφυλακτικού πάντα, παρόλο που δεν μας προστατεύει 100%. Αν μπορούμε τα εμβόλια, ειδικά στα παιδιά στις ηλικίες που γίνεται, ναι, και αν θα μπορούσαμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες ακόμα, δεν το συζητώ καθόλου. Πρέπει να γίνεται. Ωραία. Θα αλλάξουμε σελίδα, να πάμε να ξετυλίξουμε το κομμάτι της εμμηνόπαυσης. Επειδή απόψη διήστανται, σε ποιες ηλικίες μπορεί να παρουσιαστεί εμμηνόπαυση? Ο μέσος όρος όσο αφορά το δυτικό κόσμο είναι τα 50 έτη και 8 μήνες, 50-51 έτη, ας το πούμε λίγο χοντρικά. Μετά τα 45 θεωρείται μια γυναίκα που μπαίνει σε εμμηνόπαυση ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Θα λέγαμε και μετά τα 40 είναι φυσιολογικό. Απλά τη λέμε πρώιμη εμμηνόπαυση. Από τα 40 μέχρι τα 45, αν η γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση. Δεν μπορεί και πριν τα 40 να έχει πρόορη εμμηνόπαυση, συντόματα μάλλον πρόορη εμμηνόπαυση. Πριν τα 40 θεωρείται πρώιμη οθικική ανεπάρκεια. Είναι κάτι που το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, αν θέλετε. Σε κάποιες φυλές, ειδικά στη μαύρη φυλή, το βλέπουμε αρκετά συχνά. Έχω άπειρες γυναίκες και εδώ και στο εξωτερικό, ειδικά που ερχόντουσαν από Καραϊβική ή από Αφρική, που πραγματικά μπαίνανε πιο γρήγορα στην εμμηνόπαυση από τις λευκές. Αυτό γιατί λόγω του τρόπου ζωής ενδεχομένως. Πιθανώς λόγω του τρόπου ζωής, των κακουχιών που είχαν, ειδικά κάποιες χώρες που είχαν μπει, ήταν σε εμπόλεμες καταστάσεις, έτσι ξέρετε, για πολλά χρόνια. Είχαμε έτσι μία αύξηση της πρόωρης εμμηνόπαυσης ή της πρόωρης
οδηγεί και σε ανεπάρκειες. Στη λευκή φυλή, πού μπορεί να οφείλεται, στο στρες Κοιτάξτε, μια γυναίκα που καπνίζει, και αυτό είναι γεγονός πια και έχουν βγει εργασίες αυτό, ιατρικές εργασίες, έχει αποδειχτεί ότι μια γυναίκα που καπνίζει, και ειδικά όσο πιο πολύ καπνίζει, είναι βαριά καπνίστρια, μειώνεται ο χρόνος στον οποίο τελικά θα της έρθει η εμμηνόπαυση. Αντί να της έρθει στα 50, μπορεί να έρθει νωρίτερα 3 χρόνια, 5 ή και τώρα έχουμε εργασίες που λένε και 7 χρόνια. Λόγω του καπνίσματος. Λόγω του καπνίσματος, διότι δεν, οι οθήκες είναι πολύ ευαίσθητα όργανα. Παίρνουν λοιπόν οξυγόνο διαμέσου συγκεκριμένων αγκείων. Όταν μια γυναίκα καπνίζει πολύ, δεν παίρνουν το οξυγόνο που πρέπει να πάρουν. Άρα σιγά σιγά τις βάζουν σε μια κατάσταση φθοράς. Και αυτό τελικά θα επιφέρει την εμμηνόπαυση, θα τη φέρει πιο γρήγορα. Ωραία. Τι συμπτώματα παρουσιάζει κάποια γυναίκα που θα μπει στην εμμηνόπαυση? Και τι συμπτώματα, θέλω να μας πείτε, κύριε Παπαλάμπρου, θα παρουσιάσει μια γυναίκα με πρόωρη, με αυτή που θα πούμε ότι μπαίνει σε πρόωρη εμμηνόπαυση? Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, μια γυναίκα που είτε μπει σε πρόωρη εμμηνόπαυση, είτε μπει σε κανονική εμμηνόπαυση, τα συμπτώματα είναι τα ίδια. Γιατί πάβει να παράγει οθυλάκια, οάρια, τα οποία τελικά θα μας δώσουν τα οθυλάκια και ορμόνες που είναι τα εστρογόνα, η βασική ορμόνη γυναικεία. Άρα, σε οποιαδήποτε ηλικία και να μπει η γυναίκα, τα συμπτώματα είναι τα ίδια. Και ποια είναι τα συμπτώματα? Συνήθως έρχονται οι εφιδρώσεις και οι εξάψεις, εφιδρώσεις το βράδυ, εξάψεις δηλαδή νιώθει ένα φόντομα γυναίκα από το στήθος και πάνω, το οποίο κρατάει κάποια λεπτά, φεύγει από μόνο του και μετά έχει αυτό το λεγόμενο τον κρύο υδρότα. Αυτό γίνεται διότι παράγεται στο κεφάλι της γυναίκας σε πολύ μεγάλη ποσότητα μία ορμόνη που λέγεται FSH και η οποία επικοινωνεί με τις οθήκες. Αφού δεν μπορούν οι οθήκες να παράγουν ιστρογόνα, η FSH αυξάνεται στο κεφάλι. Αυτή η υπέρμετρη αύξηση της FSH είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα των εφιδρώσεων και των εξάψεων στη γυναίκα. Όλα αυτά τα συμπτώματα πώς μπορεί να τα καταπολεμήσει, δηλαδή να νιώσει καλύτερα η γυναίκα? Εάν πάρει ιστρογόνα, αφού δεν παράγει το σώμα της, έτσι, ναι, θα πρέπει να δούμε, όμως πραγματικά, εάν πραγματικά ανήκει στην κατηγορία εκείνη των γυναικών που μπορεί να πάρουν ιστρογόνα. Εάν μπορεί να πάρει ιστρογόνα από το στόμα ή σε διάφορες μορφές που υπάρχουν, μπορεί σε αυτοκόλλητη μορφή, μπορεί σαν τζέλ, το βάζει πάνω στον ώμο της, έτσι και απορροφείται. Σε οποιαδήποτε μορφή και αν το πάρει, εάν πάρει το ιστρογόνο, σταματούν αυτόματα και τα συμπτώματα. Από τι εξαρτάται, κύριε Παπαλάβου, αυτό? Κοιτάξτε κάτι, είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί πολλοί συνάδελφοι και ειδικά οι φίλοι μας αιμοστολόγοι κάνουν, και όχι άδικα βέβαια, ως ένα σημείο, μιλούν για τον καρκίνο του μαστού, γιατί έρχονται συνέχεια κάθε μέρα σε επαφή με αυτό το πρόβλημα. Όμως, λέμε και ειδικά από Αγγλία, ότι αφού η γυναίκα θα έμπαινε σε εμμηνόπαυση στα 51 έτη και εφόσον πάρουμε ένα πολύ καλό ιστορικό και δεν είχε κάποιο πρόβλημα στο δικό της το ατομικό ιστορικό, δεν είχε πρόβλημα στο οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή ούτε η μητέρα της, αδελφές, θείες κτλ. Έχει δηλαδή πολλές φορές ρόλο, σας διακόπτω, η κληρονομικότητα, έτσι? Βέβαια. Μαστεί. Πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο στον καρκίνο του μαστού, σε τέτοιο βαθμό που εάν, ας πούμε, η μητέρα είχε καρκίνο μαστού, απαγορεύεται βεβαίως η κόρη να κάνει χρήση ιστρογόνων. Εάν όμως το οικογενειακό ιστορικό είναι τελείως ελεύθερο και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, η γυναίκα αυτή δεν έχει άλλου είδους προβλήματα με το ύπαρ της, έτσι, με θρομβοφιλίες, με διάφορες άλλες καταστάσεις, ναι, θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος που θα πάρει ιστρογόνα χωρίς κανένα πρόβλημα. Η πιθανότητα, για να σας το πω έτσι πιο επιστημονικά, μια γυναίκα να κάνει καρκίνο μαστού επειδή πήρε ιστρογόνα, είναι στις 1000 γυναίκες, εάν πάρει ιστρογόνα και προγεστερόνη, 6 με 8 άτομα στις 1000 γυναίκες που τις παρακολουθούμε για 5 χρόνια. Η πιθανότητα να κάνει μια γυναίκα από μόνη της χωρίς να παίρνει τίποτα, έτσι, καρκίνο μαστού, από μόνη της, έτσι, αυτό που θα βγάλει η φύση, είναι 45 στις 1000 σε μια πενταετία. Άρα δεν είναι τόσο τραγικά ψηλό το νούμερο και μειώνεται βεβαίως αυτόματα με το ιστορικό που είπαμε της γυναίκας, είτε το ατομικό είτε το οικογενειακό. Οπότε ενδεχομένως γι' αυτό δικαιολογείται και η πεσμένη ερωτική διάθεση, έτσι? Βεβαίως. Και ο πόνος κατά τη διάρκεια του. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τα ιστρογόνα πέρα από τις εξάψεις και τις εφιδρώσεις δεν κρατούν τον κόλπο με εφίγρανση, ο κόλπος λεπταίνει πάρα πολύ, χάνει το πάχος του, αυτή την υγεία που έχει, η ουρήθρα το ίδιο, η ουροδόχος σκίση το ίδιο, με άμεσο αποτέλεσμα κατά την επαφή να υπάρχει πολύ έντονη τριβή,
πόνος κατά την επαφή, να υπάρχουν αυτά τα μικρά σκισίματα του κόλπου, όπου δημιουργούν πολύ έντονο, επώδυνο ερέθισμα στη γυναίκα και τελικά να μην θέλει να συμβρεθεί με τον σύντροφό της. Η ουρήθρα και η ουροδόχος κίστη αυξάνουν την πιθανότητα, έχουμε πάρα πολλές, πώς το λένε, φορές που βλέπουμε οι γυναίκες αυτές να κάνουν ουρολοιμώξεις μέσα στον ίδιο χρόνο, έτσι. Παλιότερα μπορεί να είχαν μία ή καμία και μετά την εμμηνόπαυση να βλέπουμε ότι έχουν πολλές ουρολοιμώξεις. Αυξάνει πρόβλημα από το καρδιαγγειακό. Οι γυναίκες προστατεύονται από τα ειστρογόνα σε σχέση με τα εμφράγματα από ότι οι άντρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι παθαίνουν εμφράγματα 10 με 15 χρόνια μετά, αφού τους σταματήσουν τα ειστρογόνα. Έρχονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό των αντρών. Τα ειστρογόνα βοηθούν πάρα πολύ στο να κρατήσουν πολύ καλά τα οστά στη γυναίκα. Βλέπουμε γυναίκες, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να το κουβεντιάσουμε με την κάθε γυναίκα. Όταν δεν παίρνει ειστρογόνα ή όταν χάνει τα ειστρογόνα της, θα αρχίζει να χάνει και οστό. Μία γυναίκα λοιπόν που θα μπει στα 50 στην εμμηνόπαυση και θα ζήσει μέχρι τα 80-90, αυτό είναι το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης στη γυναίκα, τι θα γίνει μετά τα 70 ή τα 80 που δεν θα έχει ειστρογόνα καθόλου? Θα σπάνε τα κόκαλά της, θα κάνει κύφωση, θα πρέπει να κάνει να αλλάξει την κατησίων άρθρωση. Ακούτε, πήγαινε και άλλαξε, ας πούμε, την κατησίων άρθρωση τάδε γυναίκα. Γιατί λεπτύνονται πολύ και τα κόκαλα και σπάνε πολύ εύκολα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να προληφθούν. Πρέπει να τα συζητήσουμε με τη γυναίκα και να πάρει η γυναίκα την απόφαση, εάν δεν είναι στην ομάδα μεγάλου κινδύνου ή σχετικού κινδύνου, να πάρει την απόφαση αν θέλει να τα πάρει τελικά τα ειστρογόνα ή όχι. Δεν είναι απλά ένα ξεπέταμα, έλα μωρέ, θα πάθεις καρκίνο, μας του φεύγα. Κατανοητό. Πρέπει να τα λέμε καθαρά τα πράγματα και να αποφασίζει ίδια. Ωραία. Οι ορμόνες που μπορούν να δοθούν στην εμμηνόπαυση, υπάρχει περίπτωση, κύριε Παπαλάβρο, να δημιουργήσουν καρκίνο? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Στις ορμόνες είναι τα ειστρογόνα και η προγεστερόνη. Υπάρχει πιθανότητα, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Ωραία. Υπάρχει πιθανότητα να πεθάνει κάποιος αν πάρει ασπιρίνη, λέω εγώ. Και βεβαίως υπάρχει πιθανότητα να πεθάνει, γιατί μπορεί να κάνει γαστροραγία. Ποια η πιθανότητα? Είναι πολύ μικρή. Δεν θα πάρει ασπιρίνη. Ποια είναι η πιθανότητα, το λέμε συνέχεια, να πάθει κάποιος ατύχημα όταν περνάει στην απέναντι μεριά ενός δρόμου που έχει αυξημένη κυκλοφορία? Δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει ατύχημα. Υπάρχει. Δεν θα περάσει ποτέ απέναντι. Η πιθανότητα είναι πολύ μικρή. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο με τις πιθανότητες. Κατανοητό. Τελικά, κύριε Παπαλάβρο, πόσο εύκολο είναι μια γυναίκα να συνειδητοποιήσει ότι φτάνει στην εμμηνόπαυση, να δεχτεί την εμμηνόπαυση? Πώς είναι τελικά να ζει με την εμμηνόπαυση? Πώς είναι να ζει? Υπάρχει δυσκολία, γιατί τα ειστρογόνα είναι σαν ναρκωτικό στο σώμα. Δρούν για δεκαετίες. Οπότε πρέπει αργά ή γρήγορα θα πρέπει να μάθει να ζει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Εάν έχει δυνατότητα να πάρει ειστρογόνα για κάποια χρόνια χωρίς πρόβλημα, θα το συζητήσει με τον γιατρό της, έτσι ώστε να μειώσει αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι χωρίς ειστρογόνα. Έχει πραγματικά μία δυσκολία. Ωραία. Κύριε Παπαλάμπρο, ποια είναι τα συνήθη προβλήματα μήτρας και οθικών στη γυναίκα? Μάλιστα. Όταν μιλάμε για μήτρα, μιλάμε για τον τράχυλο της μήτρας, το τελευταίο κομμάτι που παίρνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου, και το σώμα της μήτρας. Και βεβαίως σάλπιγγες και οθήκες. Λοιπόν, όσο αφορά τη μήτρα, εσωτερικά είναι οι πολύποδες και τα ενωμιώματα. Εντάξει, βεβαίως μπορεί να έχουμε και άλλες παθήσεις, όπως πολύ μεγάλη πάχυνση ενδομητρίου, διαφράγματα κτλ. Μένω στα κύρια καλοήθη προβλήματα, έτσι, που τα βλέπουμε καθημερινά στο ιατρείο. Όσο αφορά τις οθήκες, αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι διαφορετικού τύπου κύστης οθικών. Όλα αυτά έχουν κάποιες θεραπείες, έτσι. Πώς θεραπεύονται? Ποια είναι η θεραπεία? Ωραία. Κοιτάξτε, στις μέρες μας προσπαθούμε τα μεγάλα χειρουργεία που γινόντουσαν ήδη στο πρόσφατο παρελθόν, πριν μερικά χρόνια, δηλαδή μεγάλες τομές για να βγάλουμε το πρόβλημα, να γίνονται μέσα από μικρές τομές ή καθόλου τομές. Οπότε σήμερα κάνουμε πάρα πολλά ενδοσκοπικά χειρουργία. Και μάλιστα, θα διακόψω, έχετε και ειδίκευση επάνω στην ενδοσκοπική χειρουργική. Θέλω να μας πείτε κάποια πράγματα. Τι ακριβώς είναι? Ωραία. Εστιάσουμε λιγάκι. Πολύ ωραία. Όσο αφορά τη γυναικολογία, η ενδοσκοπική χειρουργική αφορά δύο τρόπους για να την κάνουμε. Η μία είναι από τον κόλπο της γυναίκας, περνάμε μία κάμερα, τα βλέπετε τώρα και στην οθόνη, η οποία μπορεί να είναι εύκαμπτη. Έτσι, κανεί είναι αυτή που κάνει αυτή την, είναι εύκαμπτη, η πρώτη που βλέπετε, ή μπορεί να είναι άκαμπτη και να περνάει μέσα στη μήτρα. Ρίχνει φως και παίρνει την εικόνα και μας τη δείχνει σε μία οθόνη.
Εντάξει, αυτό λέγεται υστεροσκόπιο, που μπαίνει μέσα στη μήτρα. Ύστερος στα αρχαία ελληνικά είναι η μήτρα. Αυτή είναι η υστεροσκόπηση σαν τεχνική και υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές. Και υπάρχουν και υστεροσκόπια με τα οποία όχι μόνο βλέπουμε, αλλά αφαιρούμε και το πρόβλημα. Θα σας δείξω και κάποιο βίντεο στο τέλος που βλέπετε ξεκάθαρα. Νομίωμα. Βλέπετε ξεκάθαρα μέσα. Βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά και πολύ πιο καθαρά από το να ανοίγαμε το όργανο να το δούμε. Γιατί η κάμερα μπαίνει μέσα και σε κάποιο βάθος χιλιοστών ή εκατοστών και με. Πώς να το πω, και με μία αύξηση εικόνας που έχουμε στην οθόνη, βλέπουμε με λεπτομέρεια το τι υπάρχει μέσα. Μάλιστα. Βλέπουμε εξαιρετικά καλά. Τώρα μπορείτε να δείτε, σας δείχνω πώς φαίνεται, πώς φαίνονται κάποιοι πολύποντες, έτσι, το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Ή όταν έχουμε ινομίωμα μέσα, βάζουμε αυτό το πολύ σύνθετο με τους πολλούς σωλήνες υστεροσκόπιο που λέγεται ρεζεκτοσκόπιο, έχει έτσι αυτό το περίεργο όνομα, με το οποίο βγάζουμε το ινομίωμα το οποίο μπορεί να αιμορραγεί τραγικά. Το βγάζουμε και θεραπεύεται η γυναίκα. Πάει την ίδια μέρα ή την άλλη μέρα σπίτι της, χωρίς να έχει τομές, χωρίς τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι η υστεροσκόπηση. Ναι. Περνάμε από τον κόλπο την κάμερα. Εάν την περάσουμε από την κοιλιά, και εδώ πέρα βλέπετε και κάποιες δικές μου φωτογραφίες που κάνω λαπαροσκόπηση, βάζουμε με πολύ μικρές τρυπούλες, έτσι τις τάξεις του μισού μέχρι ένα εκατοστό, εργαλεία μέσα στην κοιλιά και το λαπαροσκόπιο, αυτό που βλέπει τη λαπάρα, στα αρχαία ελληνικά λαπάρα είναι η κοιλιά, και βλέπουμε μέσα στην κοιλιά και αφαιρούμε το πρόβλημα. Είτε λέγεται κύστη οθήκης, είτε λέγεται ινομίωμα μήτρας. Ωραία. Μιας και αναφέρατε τα ινομιώματα, θέλω να μου πείτε, τι είναι τα ινομιώματα πολύ και ωραία. Σε ποιες ηλικίες παρουσιάζονται. Ουσιαστικά, για να παρουσιαστούν, πρέπει να μιλάμε για γυναίκες που είναι στην αναπαραγωγική τους ηλικία. Ναι. Και δεν μιλάμε τόσο για τις μικρές ηλικίες όταν ξεκινάει τα έμεινα, έτσι, η μηναρχή, μετά τα 12, ας πούμε, ή 10 ή 14, ανάλογα την κοπέλα, αλλά λίγο πιο μετά, μετά την ηλικία των 20 ετών, βλέπουμε να παρουσιάζονται ινομιώματα. Εδώ να σας πω κάτι. Ξέρουμε τα πάντα για τα ινομιώματα πλην ενός πράγματος. Δεν ξέρουμε το για ποιο λόγο η μία μυϊκή ίνα ξαφνικά μέσα στη μήτρα αρχίζει και πολλαπλασιάζεται και φτιάχνει το ινομίωμα. Τι είναι αυτό που την κάνει να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. Ξέρουμε όμως όλα τα άλλα. Ότι μόλις αρχίζει και φτιάχνεται το ινομίωμα, τρώει τις ορμόνες που παράγονται από τις οθήκες, δηλαδή στρογόνα και προγεστερόνη. Και μεγαλώνει. Βεβαίως. Μεγαλώνει, αλλά στην εμεινόπαυση που δεν έχει να φάει, μικραίνει. Έτσι. Και γι' αυτό όταν μια γυναίκα είναι κοντά στην εμεινόπαυση και δεν της δημιουργούν πρόβλημα τα ινομιώματα, δεν χρειάζεται να πάει για κάποιο χειρουργείο χωρίς λόγο, αφού θα μικρύνουν και θα παραμείνουν εκεί χωρίς να της δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν πάρει, με συγχωρείτε και τη διακοπή, ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, η στρογόνα που λέγαμε πριν στην εμεινόπαυση, τότε αυτά ναι θα παραμείνουν μεγάλα ή μπορεί να μεγαλώσουν και λίγο ακόμα. Εάν σταματήσει η έμεινος ρίση, μπει σε εμεινόπαυση και δεν πάρει ορμόνες καθόλου, τότε αυτά θα μικρύνουν. Μάλιστα. Η θέση των ινομιωμάτων στη μήτρα παίζει ρόλο. Και θέλω να μου πείτε πότε κάποια γυναίκα θα πρέπει να αφαιρεί τα ινομιώματα. Είναι πραγματικά πολύ καλή ερώτηση, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, βλέπετε τώρα στην εικόνα ότι τα ινομιώματα βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Πρέπει να αφαιρούνται ασυζητητοί τα ινομιώματα που είναι μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Αυτά τα αφαιρούμε με το ρεζεκτοσκόπιο, θα σας δείξω στο τέλος το βίντεο. Τα άλλα που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία μπορούν να αφαιρεθούν όταν δημιουργήσουν, λόγω μεγέθους, είναι πολύ μεγάλα, πιεστικά φαινόμενα. Ή δεν αφήνουν τη γυναίκα στις θέσεις που βρίσκονται να μείνει έγκυος. Σε αυτές τις περιπτώσεις αφαιρούμε τα ινομιώματα είτε ενδοσκοπικά, λαπαροσκοπικά ή υστεροσκοπικά, είτε με την ανοιχτή μέθοδο. Κύριε Παπαλάμπρο, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το κομμάτι με τα ινομιώματα, θα επικαλεστώ τη πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχετε γυναίκες ασθενείς από όλη την Ελλάδα. Μπορεί ένα ινομίωμα, αν τα αφήσει μια γυναίκα, να εξελιχθεί και σε καρκίνο? Πολύ ωραία ερώτηση. Η πιθανότητα, γιατί όλα μπορούν να κάνουν καρκίνο στο ανθρώπινο σώμα, το κάθε κύτταρο, έτσι. Η πιθανότητα για τα ινομιώματα μετά, ειδικά την εμεινόπαυση, είναι 1 στα 200. Έτσι. Η πιθανότητα αυτή θεωρείται πραγματικά μικρή. Αν κάνει τώρα καρκίνο, γίνεται ένας κακός καρκίνος που λέγεται σάρκωμα. Λέγεται σάρκωμα γιατί μοιάζει με τη σάρκα ενός ψαριού. Έχετε δει πώς είναι το ψάρι που είναι η σάρκα όταν το ανοίγουμε, όταν δεν το έχουμε ψήσει, που έχει αυτό το άσπρο μέσα και είναι σε κομμάτια. Κάνει ένα τέτοιο ιστό, ο οποίος είναι πολύ εύθρυπτος
έχει πολύ μεγάλη κακοήθεια, μεταδίδεται πολύ γρήγορα. Mm. Πολλές φορές αλλάζει σε μέγεθος, μέσα σε ένα μήνα μπορεί να πιάσει ίσως και όλη την κοιλιά. Βέβαια, το επαναλαμβάνουμε και πάλι για να μην φοβάται ο κόσμος. Η πιθανότητα γι' αυτό είναι πάρα πολύ μικρή. Εντάξει. Mm. Ωραία. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Παπαλάμπρος, με ευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Κύριε Παπαλάμπρο, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στην πρώτη εκπομπή των Ιατρικών Συναντήσεων. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη τιμή. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι, που για ένα ακόμη βράδυ μας βάλατε στα σπίτια σας, βάλατε τις Ιατρικές Συναντήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μην ξεχνάτε πάντα και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, τις ραδιοφωνικές ιατρικές συναντήσεις 89,5, τις οποίες το Σάββατο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παπαλάμπρος, για να συνεχίσουμε την ήδη ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει εδώ τηλεοπτικά. Καλό βράδυ να έχετε, καλή εβδομάδα σε όλους.